Επέστρεψε κυρίες και κύριοι και το Μελιτζάν στο Λεωνίδιο. Το Λεωνίδιο και η Τσακωνιά γιορτάζουν προβάλλοντας την τσακώνικη γλώσσα, τον τσακώνικο χορό και φυσικά την περίφημη τσακώνικη Μελιτζάνα Λεωνιδίου. Είναι μαζί μας ο κύριος Μαρίνης Μπερέτσος, είναι Γενικός Διευθυντής της Αναπτυξιακής Πάρνωνας και θα δούμε παρέα όλο το πρόγραμμα αυτών των ημερών, γιατί έχει και συνεδριακό χαρακτήρα με κάποιο τρόπο, αλλά και βέβαια πάρα πολύ χορό. Χορό, τραγούδι, φαγητό. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Άρα αυτές οι μέρες είναι μόνο για το Λεωνίδιο. Ναι, αυτές οι μέρες η καρδιά της Αρκαδίας και της Πελοποννήσου πιστεύω έχει πάει στο Λεωνίδιο. Είναι η 12η χρονιά που διοργανώνουμε το Μελιτζάζ και η 17η από τότε που ξεκινήσαμε την πολιτιστική συνεργασία της εταιρείας και του Δήμου Νότιας Κοινωρίας Λεωνιδίου παλιότερα. Η προσπάθεια μας όλα αυτά τα χρόνια δεν εξαντλείται στην αγορά διασκέδασης, δεν είναι ένα πολιτιστικό καλοκαίρι ακόμη, είναι μια προσπάθεια που εστιάζει στην παραγωγή πολιτισμού. Το φεστιβάλ ξεκινάει την επόμενη της λήξης του προηγούμενου. Κάθε χρόνο έχει μια νέα θεματική. Μια νέα θεματική που αντλεί έμπνευση από το ανεξάντλητο πολιτιστικό απόθεμα της Τσακωνιάς. Φέτος λοιπόν η θεματική είναι νόστος. Νόστος είναι η επιστροφή. Είναι οι Λεωνιδιώτες και οι Τσάκωνες που με ορμητήριο το Λεωνίδιο πρόκοψαν στον τότε γνωστό κόσμο, στην Κωνσταντινούπολη, στην Οδυσσό, στο Ιάσιο, στον Πειραιά. Οι παλιοί κτηματίες του Λεωνιδίου έγιναν βιομήχανοι, έμποροι, επιστήμονες, αξιωματικοί και έφεραν πίσω στον τόπο πλούτο και πολιτισμό. Αυτή είναι η φετινή θεματική του Μελιτζάζ, η οποία εμβαθύνει στην αναζήτηση των αρχείων του τόπου. Πολλές, ξέρετε, οικογένειες ανθρώπων που εμπίπτουν στις κατηγορίες που περιέγραψα έχουν πολύ σημαντικά αρχεία στο σπίτι τους, στο χώρο τους, και εμείς θέλουμε να βγάλουμε στην επιφάνεια όλον αυτόν τον ιστορικό πλούτο, και είναι συγκινητική η ανταπόκριση των ανθρώπων που διαθέτουν αυτά τα αρχεία, και έχουμε πάρα πολλές εκδηλώσεις γύρω από την ζωή και την ιστορία και την προκοπή οικογενειών του Λεωνιδίου σε όλες αυτές τις περιοχές που περιέγραψα. Και πραγματικά χαιρόμαστε κάθε φορά, γιατί και εμείς ως Ιόνιαν προβάλλουμε πολλές από τις δράσεις που γίνονται στο Λεωνίδιο. Είναι όντως δράσεις που έχουν ποιότητα, αισθητική, και γι' αυτό και εμείς καλούμε τον κόσμο να έρθει τώρα και αυτές τις ημέρες μέχρι και το Σάββατο και να απολαύσει πάρα πολλά πράγματα που γίνονται στο Λεωνίδιο στο πλαίσιο του φεστιβάλ Μελιτζάζ. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ κύριε Μπερέτσο και να ευχηθούμε πραγματικά να γεμίσει έτσι και μέσα στο Σαββατοκύριακο η περιοχή. Σας ευχαριστώ πολύ για τη δυνατότητα που μου δίνετε να μιλήσουμε για μία ακόμη φορά στο κανάλι σας για το φεστιβάλ. Το φεστιβάλ ολοκληρώνεται την Κυριακή το βράδυ. Ακριβώς, και την Κυριακή. Κυριακή το βράδυ. Άρα το Σαββατοκύριακο νομίζω ότι είναι πολύ καλή ευκαιρία για μία εξόρμηση στο Λεωνίδιο και στο φεστιβάλ Μελιτζάζ. Καλή συνέχεια. Είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.